Τώρα στο θέμα, γιατί το θέμα μας είναι η Ύδρα. Ένα θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε πάρα πολύ. Μιλάω για την ιστορία με τους Καζάκους. Τη φωτιά, το προφυλακισμένο πλήρωμα και την έρευνα για το τι δεν βρήκαν και γιατί δεν το βρήκαν οι αρχές από την πρώτη στιγμή. Και ποιος άφησε τους Καζάκους να φύγουν και να πάνε πίσω στην πατρίδα τους. Για πες μας, Μαρίλη. Λοιπόν, το πόρισμα για τη φωτιά στην Ύδρα αναφέρει λάθη και παραλήψεις και αποδίδει ευθύνες σε λιμενικό και πυροσβεστική. Ειδικότερα μετά από ενδελεχή έρευνα που έγινε, προέκυψε ότι το λιμενικό σώμα ουδέποτε έκανε ως όφιλε την έρευνα και την αυτοψία πάνω στη Θαλαμυγό όπου βρίσκονταν οι επιχειρηματίες από το Καζακστάν. Αναφέρει λάθη και παραλήψεις από την πλευρά της πυροσβεστικής της Ύδρας, η οποία δεν έδρασε στην περιοχή ευθύνης της, ενώ καταλογίζονται ευθύνες και στον αρχιπύραρχο της ΔΑΕ, ο οποίος θυμίζουμε ότι την επομένη της φωτιάς στις 22 Ιουνίου πήγε στην Πουλιαγμένη, εξέτασε προφορικά τους 10 επιβάτες του σκάφους και τους άφησε να φύγουν ελεύθεροι στη χώρα τους με ιδιωτική πτήση. Και μάλιστα γίνεται ειδική αναφορά ότι ενημέρωσε τον εισαγγελέα αφότου τους είχε αφήσει ελεύθερους να φύγουν. Τώρα, γιατί κάνουμε αυτό το τιμνία. Πρώτα απ' όλα υπάρχει το επίσημο πόρισμα. Αλλά μας δημιουργεί μια απορία που την είχαμε εκφράσει από την αρχή, από την πρώτη στιγμή. Είναι άραγε τυχαίο ότι όλες οι υπηρεσίες οι οποίες ενεπλάκησαν στην έρευνα αυτής της υπόθεσης για το τι έγινε με τους πλούσιους Καζάκους στην Ύδρα έκαναν ό,τι δεν έπρεπε να κάνουν. Ή να το πω και αντίστροφα. Καμία από τις υπηρεσίες που ενεπλάκησαν δεν έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Καλά, το λιμενικό δεν το έκανε. Η πυροσβεστική δεν το έκανε. Κανένας αξιωματικός από όσων επλάκησαν δεν έκανε τη δουλειά του σωστά. Η απορία μου είναι μεγάλη. Γιατί? Γιατί θέλω να σας πω ότι και το λιμενικό και η πυροσβεστική έχουν εξαιρετικούς αξιωματικούς. Και ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Και το έχουμε πει και συναντήσει άπειρες φορές. Το λιμενικό έχει σοβαρότατα στελέχη. Ρισκάρουν τη ζωή τους κάθε μέρα. Η πυροσβεστική το ίδιο. Τα βλέπουμε και τους υμνούμε κάθε μέρα. Πώς την ευχείς αυτή την ιστορία, αυτοί που ενεπλάκησαν, τα κάναν όλα λάθος. Πώς, γιατί, πόσο. Να πούμε ότι τα αδικήματα αφορούν την κατάχρηση εξουσίας και την παράλεψη καθήκοντος και γεννιούνται και ερωτήματα γιατί άφησαν να φύγουν αυτοί οι 10 επιχειρηματίες από το Καζακστάν με μια προφορική εξέταση χωρίς να έχει ενημερωθεί πρώτα ο εισαγγελέας. Μαρίλη, μου σε ευχαριστώ πολύ. Μαρίλη Λάπα.